5 μάρτυρες υπάρχουν εδώ τη στιγμή. Άμα θέλετε να σας το βεβαιώσουν. Που έλεγαν οι ασφαλίτες, η ασφάλεια με πολιτικά, που έλεγε στους γιατρούς και θα τους κάνω μήνυση, σας το είπα, είναι σήμερα τελείωσε η μήνυση. Αύριο καταθέτω μήνυση για όλους αυτούς τους ασφαλίτες, τα ΜΑΤ και το πρόεδρο της Βουλής, για όλη αυτή την προσωπική και δολοφονική επίθεση που με έκαναν αντίον μου. Και θα καλέσω μάρτυρες και τους γιατρούς και τους χιλιατρούς του νοσοκομείου, του Λαϊκού Νοσοκομείου. Και αν θέλω να στο αρνηθούν εκεί. Υπάρχουν μάρτυρες που τα άκουσαν πολύ. 15-20 άτομα ήταν εκεί, στο Λαϊκό. Μπορεί να είναι και εδώ πέρα τα περισσότερα σήμερα. Οπότε λοιπόν πήγε η ασφάλεια, και λέγει στους γιατρούς. Λέει, Θεόνη, έλεγος. Ένας μάρτυρας εδώ. Η Θεόνη ήταν μπροστά στους γιατρούς και θα σας πει δύο λόγια αν αυτά που λέω είναι αλήθεια, γιατί τι λέγανε ακριβώς. Άκουσα τα λόγια. Ναι, βεβαίως, αλήθεια είναι αυτό, γιατί εγώ ήμουν από την πρώτη στιγμή μέχρι την τελευταία πρώτη για πάντα Μάξιμος ήμουν στο πλευρό του. Ερχόντουσαν οι αστυνομικοί, ενώ ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση, ήταν ψεκασμένος ολόκληρος, τα ράσα του, τα μαλλιά του ήταν με αυτή την κίτρινη σκόνη. Οι γιατροί δεν μπορούσαν να τον πλησιάσουν επί 3 ώρες. Ερχόντουσαν, τον βλέπανε που πονόντουσαν και φεύγανε. Και μετά ερχόντουσαν με μάσκα. Σε αυτή την κατάσταση ερχόντουσαν οι αστυνομικοί και λέγανε στους γιατρούς, άντε, γιατί δεν τον επίνεται, ολόκληρη η αστυνομία αυτό περιμένει. Πώς τον είναι μια χαρά. Μετά μου λίγο, άντε, ακόμα θα τον δίνετε, μα πρέπει να μας τον δώσετε, έχουμε τέτοια δολή. Και λέει, γιατρέ, δεν μπορώ να τον δώσω σε τέτοια κατάσταση, μπορώ να μας πετάνε στον δρόμο. Εμένα μετά θα μου πάρουν το πτυχίο, δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Και τους πιέζανε, τα άκουσα με τα αυτιά μου και οι νοσοκόμες και όλοι εκεί, που λέγανε οι αστυνομικοί στους γιατρούς επανειλημμένως, δώστε τον, γιατί αυτή την εντολή έχουμε. Και οι γιατροί φοβήθηκαν να τον δώσουν, γιατί ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση. Ακούσατε ένα από τους 20 μάρτυρες που ήταν εκεί μπροστά. Μπροστά στους ασφαλίτες της αστυνομίας που πίεζαν τους γιατρούς στις 9 Ιουνίου το βράδυ, ενώ ήμουνα σε φοβερή άσχημη κατάσταση, να με πάρουν με το ζόρι γιατί είχαν τέτοιες εντολές. Αυτό και όλα τα προηγούμενα λένε πολλά. Πάρα πολλά. Άρα λοιπόν, σίγουρα δεν αρέσει σε αυτούς τους κυρίους όλα αυτά που κάνουμε και πολύ περισσότερο όπως καταλαβαίνετε δεν τους αρέσει αυτό που κάνω. Και αυτό που κάνει τα παιδόντες μου. Διότι, εάν παράδειγμα, καταλαβαίνετε τι γίνεται, έτσι δεν θέλω αυτή να περιαυτολογήσω και δεν μπορώ να το κάνω, ούτε αλλά κάποια στιγμή θα αναγκάσουμε να πω κάποια πράγματα. Όπως καταλαβαίνετε, ένα κοπάδι για να οδηγηθεί και να πάει κάπου πρέπει να έχει μπροστά αναπημένα. Εάν δεν έχει αναπημένα μπροστά του, δεν μπορεί, τα πρόβατα σκορπίζουν. Πάει ένα δεξιά, ένα αριστερά, ένα μπροστά, ένα πίσω, άλλο σταματάει να πάει κάτω, άλλο σταματάει να πάει να πιει νερό, άλλο από εδώ και άλλο από εκεί. Οπότε σκορπίζουν. Γι' αυτό και λέει το Ευαγγέλιο, ο Κύριος μας, πατάξω λέει τον πειμένα και διασκορπιστήσονται τα πρόβατα. Εάν χτυπήσουν, δεν χρειάζεται να χτυπήσουν εσάς όλους που είστε χιλιάδες, διότι δεν μπορούν να σας χτυπήσουν, είστε χιλιάδες. Αν όμως χτυπήσουν εμένα και με βγάλουν από τη μέση, ή τον πατέρα Νετάρη και τον βγάλω από τη μέση, ή παράδειγμα, ξέρω εγώ, κάποιον άλλο πατέρα ή κάποιον άλλο λαϊκό που είναι μπροστά και αγωνίζεται και τον βγάλω από τη μέση, τη δουλειά μου δεν έκανε, κύριε. Σου λέει, βγάλαμε τον ένα, θα βγάλουμε και τον άλλο μετά από λίγο, θα βγάλουμε πόσοι είναι, 5-10 άνθρωποι είναι που είναι μπροστά. Όλοι οι άλλοι είναι λαός όπως ακολουθεί. Εάν δεν έχει τους μπροστάριδες, δεν θα κάνουν τίποτα αυτοί. Οπότε λοιπόν, βέβαια αυτό το γνωρίζω εγώ. Δεν είμαι ούτε χαζός, ούτε και ηλίθιος, ούτε και ανόητος, ούτε και εθεροβάτων. Δεν πετάω στα σύννεφα, ξέρω πολύ καλά τι γίνεται κλπ. Βέβαια, πάνω απ' όλα όπως ξέρετε, εμείς σαν πιστοί, σαν ορθόδοξοι χριστιανοί, έχουμε τον Κύριό μας. Εάν μη Κύριος οικοδομήσει, εις μάτι εκοπίασαν οικοδομούντες. Εάν ο Κύριος δεν θέλει να πέσει μια τρίτα της κεφαλής μας, ό,τι και να κάνουν αυτοί οι κύριοι δεν πρόκειται να πέσει. Ό,τι και να κάνουν δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Μόνο εάν επιτρέψει ο Θεός, μόνο τότε μπορούν να μου κάνουν κακό. Εάν το επιτρέψει ο Θεός κάποια στιγμή, θα είναι ευλογημένο. Αλλά
μέχρι να τα επιτρέψει δεν μπορούν να πειράξουν καθόλου. Και αν πειράξουν, λέμε τώρα έτσι, εάν πειράξουν, ξέρετε τι θα γίνει, θα γίνει χειρότερα. Διότι είναι μεταξύ που λέμε προς λαιμός και πίσω ρέμε κύριοι. Διότι αν μου κάνουν κάτι κακό και το κάνω με τη μέση, μετράμε τώρα έτσι, συζητάμε τώρα ακαδημαϊκά που λέμε. Λοιπόν, από τη μία τους παίρνω στο μάτι και τους παίρνω κάποιοι στο μάτι και θέλω να βγάλω την άκρη, την άλλη όμως είναι τώρα πώς θα τον βγάλω από τη μέση. Για να τον βγάλω από τη μέση πρέπει να διαγήσουμε με μεθοδικότητα, υπόγεια, με. Απ' την άλλη όμως είναι αν τον βγάλω από τη μέση, μπορεί να γίνει μετά, μπορεί να γίνει χειρότερα τα πράγματα. Γιατί όταν μάθει ο λαός, παράδειγμα, ότι εμένα με καθαρίσανε ή με σκοτώσανε, φυσικό είναι ότι θα ξεσηκωθεί. Οπότε τι θα γίνει, μετά θα γίνουν χειρότερα τα πράγματα. Οπότε το παίζουνε τώρα και βλέπουνε τι είναι καλύτερο, να με αφήσουνε ή να με βγάλουν από τη μέση. Να με αφήσουνε ή να με βγάλουν από τη μέση. Και όσο επιτρέπει ο Θεός, γίνεται αυτό το πράγμα. Οπότε λοιπόν, εγώ είμαι για όλα έτοιμος. Το έχω έτσι, εν πάση περιπτώσει, αποφασίσει. Όπως τη που κάνουμε κάποιο αγώνα, όλα είναι μέσα στο πρόγραμμα. Πιστεύω ότι ο Θεός δεν πρόκειται να μας εγκαταλείψει, ούτε να με εγκαταλείψει, όποτε είναι το θέλημά του, και αν είναι, γιατί μπορεί και να μην είναι, με υποθέσεις κάνουμε τώρα. Μπορεί και να γίνει κάτι, μπορεί και να μην γίνει τίποτα. Μπορεί και να ζήσω και 300 χρόνια από νερούς, να πεθάνω με το σάλας. Με μια γενιάδα άσπρη, μέχρι κάτω τα πόδια. Λοιπόν. Οπότε ό,τι και να γίνει, ό,τι επιτρέψει ο Θεός, να είναι ευλογημένο. Αυτά λοιπόν, για να δείτε ότι αυτοί οι κύριοι εκεί μέσα, που είναι πίσω από εσάς, ότι, δεν είναι και τόσο πολύ έτσι δυνατοί και θαραλέοι. Ό,τι κάνουν, το κάνουν βάσει της εξουσίας που έχουν στα χέρια τους. Εάν δεν είχαν την εξουσία και τους πλησίαζε κάποιος από εσάς, και τους έκανε ένα θα πέφτανε κάτω οι κύριοι αυτοί. Είτε από φόβο, είτε από τρομοκρατία, είτε από τίποτα άλλο. Γι' αυτό λοιπόν είπε αυτό ο κύριος Κακλαμάνης, ο κύριος πρόεδρος της Βουλής, και είπε γιατί λέει, για να σε ειδοποιήσω, η μετάφραση ήταν αυτή που σας είπα. Ότι φοβάται, μην ξεσηκωθεί ο λαός. Φοβούνται, μην πάρει έκταση το θέμα, όπως και έγινε. Προσέξτε. Πείτε μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Προσέξτε εδώ, για να δείτε ότι όλα αυτά που λέω είναι όντως γεγονότα και πραγματικότητα. Πείτε μου, έχουμε κάνει τουλάχιστον 20 συγκεντρώσεις για παρόμοια θέματα. Τουλάχιστον. Έτσι. Πείτε μου, πότε εισακούστηκε η γνώμη μας. Θυμάστε καμιά φορά. Πότε. Κάναμε τις συγκεντρώσεις μας, είτε ήμασταν 5.000, είτε ήμασταν 10, είτε ήμασταν 20, άλλο είτε ήμασταν 50, κάποια φορά ήμασταν 100.000 κλπ. Εκεί γύρω ήρθαμε. Από 10 μέχρι και 100.000. Το λέμε, δεν έχουμε αφορτηθεί με τίποτα. 10 με 100.000 περίπου ήταν οι συγκεντρώσεις μας. Όταν οι συγκεντρώσεις μας, όχι δικές μας, δικές μου μάλλον, δικές μας, ολονών, έτσι. Και του Ελκύς που είχε κάνει συγκεντρώσεις επανειλημμένες φορές. Τώρα συγκεντρώσεις λοιπόν ενώ όλων των χριστιανών για τα θέματα αυτά. Πότε λοιπόν έγινε κάτι, πότε σηκούστηκε η γνώμη μας, πότε. Τι γινότανε, γινόταν η συγκέντρωση, κάναμε τη διαμαρτυρία μας, με ακούτε. Εδώ προσέξτε, γιατί είναι σημαντικό αυτό που θέλω να σας πω. Κάναμε τις διαμαρτυρίες μας, τις συγκεντρώσεις μας, κάναμε την πορεία μας, ερχόμασταν εδώ από την Βουλή, φωνάζαμε τα αιτήματά μας, παίρναμε το ψήφισμά μας με μια επιστροφή, 5, 7, 10 ατόμων, πηγαίναμε μέσα, βρίσκαμε τους εκπροσώπους των κομμάτων, βρίσκαμε τον πρόεδρο της Βουλής και δίναμε το ψήφισμα, τους χαιρετούσαμε, μας χαιρετούσαμε, ευχαριστούμε, χαρήκαμε πολύ, θα τα μεταφέρουμε τα μηνύματά σας, το κύριωμά σας, γεια σας, καληνύχτα. Δεν το επιτρέπω, ναι. Βγαίναμε έξω, σας ενημερώνουμε, βέβαια έφευγε ο κόσμος και τελείωνε η ιστορία. Και τα ίδια μανολιό. Λοιπόν, πότε έγινε κάτι σημαντικό, ποτέ. Μόνο
στις 9 Ιουνίου. Μόνο στις 9 Ιουνίου του 1997, με τη συγκέντρωση αυτή που κάνουμε στην πλατεία Καλαθμόνος, και έγινε τα γεγονότα που έγιναν, μας επιτέθηκαν τα ΜΑΤ και χτύπησαν πάρα πολλούς από εσάς εδώ, και άσχημα ορισμένους μάλιστα, και γεροντάκια, και ηλικιωμένους και ηλικιωμένες, και μοναχούς και μοναχές, και κληρικούς, και εμένα φυσικά, όπως ξέρετε. Μόνο λοιπόν όταν έγινε αυτό, τηλεοπτικό σταθμό, Αρμονία TV. Μόνο τότε, Αρμονία TV. Μόνο τότε έγινε αυτό που έγινε. Χορηγήθηκαν τα μέσα μαζικής ενημερώσεως. Έγινε τώρας. Εκπέμπει στα Μεσόγεια. Έφτασαν αμέσως εδώ τα κανάλια. Άρχισαν να δείχνουν διάφορες σκηνές και αποσπάσματα. Πήρε έκταση το θέμα. Πάτε, και έγινε αυτό που φοβότανε και του είπε ο πρόεδρος της Βουλής. Φοβότανε να μην πάρει έκταση. Αυτό έγινε. Και η σπίθα αυτή άναψε και φούντωσε. Και συνεχίζει να φουντώνει. Βλέπετε, κάνανε και άλλα τόσες εκπομπές, επί 10 μέρες τις μετρούσαν, επί 10 μέρες σχεδόν όλα τα κανάλια, σχεδόν όλοι οι δημοσιογράφοι μιλούσαν για τη συνθήκη Σέγγεν. Μιλούσαν για τα γεγονότα της Βουλής, μιλούσαν για χίλια δύο πράγματα για αυτό το θέμα. Οι εφημερίδες τα ίδια, τα περιοδικά τα ίδια. Αυτά όλα γιατί, έγινε τόσο θόρυβος έξω από τη Βουλή. Εάν δεν γινόταν αυτό, δεν θα γινόταν τίποτα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και τι άλλο. Από εκεί, το έχουμε ξαναπεί αυτό, το παραλαμβάνω όμως. Από εκεί που ήταν 220 βουλευτές υπέρ της συνθήκης, δηλαδή θα ψηφίσουν ναι για τη συνθήκη Σέγγεν, από εκεί τι έγινε, σου λένε δεν παίζουν αυτοί οι κύριοι έξω. Για κάτσε να τα πάμε, να πάμε λίγο με τα νερά τους, γιατί αύριο μεθαύριο θα έχουμε και εκλογές. Αύριο μεθαύριο. Ποιοι ψήφισαν ναι και ποιοι ψήφισαν όχι. Οπότε,
δεν θα μας ξαναψηφίσει ο ελληνικός λαός. Οπότε καν ξαναψηφίσουμε και εμείς όχι. Έτσι από 220 βρέθηκαν μόνο 142. 80 βουλευτές δηλαδή δεν ψήφισαν. Οπότε λοιπόν, να που εάν γίνεται κάτι και παίρνει ένταση, φέρνει και αποτέλεσμα. Αυτό το γνωρίζουν πολύ καλά λοιπόν όλοι οι κύριοι εκεί μέσα, που είναι πίσω από εσάς και πίσω από του ήλιου. Προσπαθούν όσο μπορούν να κρατούν τα πνεύματα σε ηρεμία και να μην γίνεται θόρυβος, να μην παίρνει ένταση το θέμα. Εμείς λοιπόν θα συνεχίσουμε όλοι μαζί, ενωμένοι και αγαπημένοι για τη συνθήκη Σέγγεν, για τον ανελεύθερο αυτό, για την ανελεύθερη αυτή και εθνοκτόνα και αντισυνταγματική συνθήκη Σέγγεν, όσο χρειαστεί. Ενημερώστε όλους τους αδερφούς, ενημερώστε όλους τους γνωστούς σας και πείτε τους, έξω από την Βουλή, συνεχίζει για τρίτη μέρα σήμερα, για τέταρτη αύριο, όπως βλέπετε εκεί, λέμε πάνω, τρίτη μέρα είναι μαρτυρίας. Αύριο θα γίνει τέταρτη, μεθαύριο πέμπτη και το καθεξής. Ενημερώστε λοιπόν και πείτε, όλοι έξω από την Βουλή, όποτε μπορείτε, για να δώσετε το παρόν, έστω και για 5 ώρες, έστω και για 3, έστω και για 2, έστω και για 1 ώρα. Κουράζω άλλο, επειδή και η φωνή μου έχει αρχίσει από σήμερα και κλείνει, δεν ξέρω πώς θα αντέξει ακόμα. Όπου να είναι θα φτάνει και ο πατέρας Νεκτάριος, ένα δεκάλεπτο, ένα τέταρτο θα είναι κοντά μας. Θέλουμε την χαρά να είναι κοντά μας, να μας πει και αυτούς δύο λόγια και να μας πει και τα νέα. Να πούμε ένα, δύο, τρία συνθήματα. Ορίστε, να βγούμε έξω, θέλετε. Θέλετε να βγούμε έξω. Τι ώρα είναι.
απόγευμα. Εδώ αγωνιστή μας. Τα τελεκάριους που έρχεται από τα μετέωρα. Μέχρι να βγούμε έξω από το σχολείο. Αγαπητοί μου αδελφοί, επισκέφτηκα μετά από τις εφημερίδες που γράψανε ότι τα μετέωρα έχουν ξεσηκωθεί όλα τα μοναστήρια. Μόλις επέστρεψα, σήμερα επισκέφτηκα όλες τις ιερές μονές των μετεώρων και να γνωρίζετε ότι είναι στο πλευρό μας. Μπράβο! Συγκεκριμένα, τους είπα αυτό που λέγαμε χθες το βράδυ, ότι δεν ξέρουν τι σημαίνει καλόγερος. Και μου είπανε, ήρθε η ώρα να το μάθει ο ελληνικός λαός ξανά τι σημαίνει καλόγερος. Θα συντονιστούν και θα προχωρήσουν αρκετά πιο δυναμικοί. Λοιπόν, δεν μπορώ να σας πω περισσότερα, διότι καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν και κάποια απόρριτα που ακόμα ούτε στο τηλέφωνο δεν λέγονται. Διότι είναι σίγουρο και ξέρουμε ότι τα τηλέφωνά μας παρακολουθούν. Το έχω απίθανο να μην παρακολουθείτε το τηλέφωνο. Αλλά γι' αυτό μιλάω όμως όταν χρειαστεί από κάπου αλλού που δεν μπορούν να ξέρουν πού και από πώς μιλάμε και ποιες ώρες μιλάμε. Λοιπόν, έτσι λοιπόν έχουμε μια άμεση online, όπως το λένε, γραμμή και επικοινωνούμε και δίνουμε και παίρνουμε τα μηνύματα. Λοιπόν, επίσης να σας πω ότι δεν κοινοποιούνται μόνο οι μοναχοί. Ήδη πληροφορήθηκα ότι αρκετοί Μητροπολίτες κάθονται στα αναμένα κάρβουνα. Συγκεκριμένοι Μητροπολίτες, δεν θα αναφέρω ακόμα, συγκεκριμένοι Μητροπολίτες είπαν ότι αν τυχόν η Εκκλησία μας δεν αντιδράσει δυναμικά, θα φτάσουμε μέχρι σχίσμα. Θα ξεχωρίσει η Ήρα το σιτάρι. Γιατί έχουμε μία πληροφορία ότι σε κάποιους, να μην πω, που μοιάζουν στον εξαποδό ψυχήτε, χάτσα και σώματι, ονόματα δεν λέμε, δεσπότης είναι πάντως, του κιονοώ νοήτο, λοιπόν, του τάξανε αρχιεπισκοπικό θρόνο αρκεί να πείσει τους Μητροπολίτες να μην κατέβουν στο πεζοδρόμιο. Λοιπόν, έτσι λοιπόν, αυτή είναι πρόθυμη λέει, δεν έχει τίποτα η ταυτότητα, ούτε είναι τίποτα το 666. Και είναι πρόθυμη λέει να κάνουν μερικοί Μητροπολίτες το χατήρι της κυβέρνησης και να πάρουν το 666. Εάν λοιπόν κάποιοι προχωρήσουν, η άλλη πλευρά των Μητροπολιτών, που είναι και η πλειοψηφία,
Μάλιστα. Και είναι σε αναμένα κάρβουνα, δηλώνουν ότι θα τους καθαρέσουν, θα τους αναθεματίσουν και θα προχωρήσουν πλέον σε σώσια και ελεύθερη εκκλησία. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν πάρα πολύ ευχάριστα νέα, τα οποία θα έχουμε ακόμα πιο ευχάριστα την ερχόμενη εβδομάδα που μας έρχεται. Εμείς θα συνεχίζουμε τον αγώνα. Θα έχουμε περισσότερα ευχάριστα νέα την επόμενη εβδομάδα. Λοιπόν, προσευχή όλοι να ποτίσει ο Θεός το σχέδιο που έχουμε κατασκευάσει, γιατί πατήσουμε ενός σχεδίου, δεν πάμε στα κουτουρού. Λοιπόν, υπάρχει μεθοδευμένο σχέδιο το πώς θα πατήσουμε, το πώς θα φτάσουμε και πού θα φτάσουμε. Έτσι λοιπόν, θα σας ανακοινώσω την επόμενη εβδομάδα, αφού συναντήσω και αρκετά άλλα πρόσωπα, το τι γίνεται. Εγώ κάποια στιγμή θα αναχωρήσω και θα πάω να δω και το μοναστήρι που τι κάνει. Έτσι. Λοιπόν, δεν πρέπει να πολυφαίνομαι εδώ, πρέπει να κάνω μια από εδώ, μια από εκεί, μια από εκεί, να μην ξέρουν πότε να με πάρουν από πίσω. Γιατί πάει περίπτωση να δούνε με ποιο συναντιέμαι. Παρακολουθήστε το. Οπότε, πήγαινε και λίγο, έλα εδώ, χάσω από εκεί, πήγαινε εκεί. Δεν ξέρω να μπορώ να πω, πάω για διακοπές στη Λίμνο. Θα το διαδώσω ότι πάω για διακοπές. Θα πάρω, θα το πλάβω, θα πάω από εκεί, θα πάω στην Κρήτη. Θα συναντήσω με εκείνο παραμασχάρι που θέλω. Λοιπόν, υπάρχει κάποιο σχέδιο, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, την επόμενη εβδομάδα όμως, μέχρι την Παρασκευή, θα είμαι πρώτα τόσο κοντά σας. Μετά θα αποσιάσω και θα ξαναεμφανιστούμε με τα νεότερα. Εντάξει, προσευχή και συνεχιζόμενοι. Φωνάστε συνθήματα τώρα. Σέγγεν σημαίνει Ελλάδα σκλαβωμένη. 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 Ιουνίου που είχε τουλάχιστον
50.000 η μία και 30.000 η άλλη συγκέντρωση. Οι οποίες έγιναν βέβαια αστραπή κάτω από αντίξιες συνθήκες, αφού πληροφορηθήκαμε ότι θα ψηφιζόταν μέχρι τις 15 του μηνός η ΣΕΓΕ. Αφού λοιπόν δεν ακούνε, εμείς εδώ διαδηλώνουμε ειρηνικά την αντίθεσή μας και ζητάμε όλοι εδώ και τώρα να γίνει ενημέρωση αντικειμενική του ελληνικού λαού και να γίνει δημοψήφισμα. Δημοψήφισμα! Όλοι μας, λοιπόν, δημοψήφισμα. Εδώ και τώρα δημοψήφισμα! Όλοι μαζί εδώ και τώρα δημοψήφισμα! Εδώ και τώρα δημοψήφισμα! Εδώ και τώρα δημοψήφισμα! Εδώ και τώρα δημοψήφισμα! Εδώ σημαίνει Ελλάδα σκλαβωμένη! Σέγε 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 σημαίνει Ελλάδα σκλαβωμένη! Ελλάδα σημαίνει ορθοδοξία! 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 Ελλάδα! Την ταυτότητα τη νέα και τη θέλει νεολαία! Την ταυτότητα τη νέα και τη θέλει νεολαία! Την ταυτότητα τη νέα και τη θέλει νεολαία! Την ταυτότητα τη νέα! Αγωνιστείτε τώρα, σε λίγο πάνε αργά. 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 Όλα μαζί το εθνικό μας σύμβολο, καθήμενοι, μη σηκώνεστε. Σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού την τρομερή. Σε γνωρίζω από την όψη που με διάμετράει τη γη. Φωνάζουμε και να χαιρόμαστε για τη σκλαβιά μας, την οποία μας ετοιμάζουν με ασφιχτές ηλεκτρονικές και σύγχρονες αλυσίδες και μάλιστα έχουν βάλει απάνω και γλυκές σιρήνες. Πώς ήταν οι σιρήνες που μάγευαν όποιον περνούσε και τον Οδυσσέα μάγευσαν οι σιρήνες, έτσι έχουν βάλει σήμερα σύγχρονες σιρήνες οι οποίες ευχαριστούν τα αυτάκια των ανθρώπων και τους υπόσχονται πολλά και ποικίλα.
τα χέρια αυτήν ορθοδοξία. Κάτω 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 τα χέρια αυτήν ορθοδοξία. Λεβέντι, ξέρουμε Γάλλο, αλλά ορθόδοξο. Ορθόδοξο. Προσέξτε, προσέξτε. Είναι ένας από τους πολλούς που έφαγε ξύλο στην Βουλή. Εδώ ο κύριος. Ελλάδα σημαίνει ορθοδοξία. Ελλάδα σημαίνει ορθοδοξία. Ελλάδα σημαίνει ορθοδοξία. Ελλάδα σημαίνει. 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 Pour la liberté de nos enfants à tous. Θα σου λέμε εμείς και θα σου μεταφράσεις στα γαλλικά. Εμείς θα σου μιλάμε ελληνικά εσένα και θα μιλάς εκεί στον ελληνικό λαό γαλλικά. Έτσι, εντάξει. Γαλλικά, παιδιά. Πες γαλλικά, είμαι γάλλος. Είμαι γάλλος. Γαλλικά. Je suis français, je suis catholique et je suis maintenant devenu orthodoxe. Ça fait 5 ans que je viens me battre avec les Grecs pour la cause de la liberté, pour la liberté de nos enfants. Voilà. Quelle liberté? La liberté. Plus électronique, je suis contre tout système d'esclavagisme, je suis pour la liberté, je suis pour le libre arbitre.
Je suis pour la libre façon de penser. Et c'est pour cette raison que j'ai renforcé les moines et les prêtres orthodoxes au niveau de la Grèce. Les Français, mais on voulait vous poser les questions à vous. Hello, la musique est sur vous. Il est un petit peu qui gâtit, qui est un peu. Il est un peu. Διότι διαφωνούμε με τη συνθήκη του Σέγγεν και θέλουμε να μην γίνει η Σέγγεν στην Ελλάδα. Αυτό είναι το θέμα. Αλλά ο Moi je suis ici pour manifester contre le système de Schengen. Mettez-vous à côté alors. Donc vous êtes France 2. Oui, oui, oui. Okay. Ça met la place en capitaine. Quatre mères. Chaque jour. Ready. Donc, quatre mères. Chaque jour. Συγκεντρωνόμαστε έξω από τη Βουλή των Ελλήνων. Nous nous réunions chaque jour devant l'Assemblée nationale. Και καθόμαστε μέρα και νύχτα. Et nous restons jour et nuit. Και σήμερα είναι η τρίτη μέρα. Aujourd'hui c'est le troisième jour que nous sommes ensemble. Ζητάμε από την κυβέρνηση. Nous demandons au niveau de l'Assemblée. Να καλέσουν τη συνθήκη του Σέγγεν που ψηφίσαν οι βουλευτές. De revoir et d'annuler le système de Schengen qui a été voté. Γιατί είναι εναντίον, είναι η σκλαβιά των ανθρώπων, η Σέγγεν. Parce que, en finalité, c'est l'esclavage de l'homme que ça signifie. Quel est l'aspect particulier du Schengen? Le rapport de Schengen, c'est d'abord dissimuler Schengen, mettant un système électronique. Met un barcode système. Donc c'est un système électronique par le barcode qui est fait par le computer. Είμαι με τη μαγνητική λωρίδα, είμαι τη μαγνητική λωρίδα. Ou bien par le système de flux, ou bien par le système magnétique du barcode. Είμαι το microchip. Ou par le microchip qui sera mis, je dirais, dans une certaine partie du corps, bien précisément. Το οποίο αναφέρει στην Αποκάλυψη. De la même manière, il a été dit dans l'Apocalypse. Ότι θα το πάρουμε στο δεξί το χέρι. Ou bien les gens le prendront sur la main droite. Ή στο μέτρο. Ou sur le front. Η Εκκλησία της Ελλάδος, l'Église de Grèce, έδωσε εντολή στους χριστιανούς, ont donné la parole aux chrétiens, να διαμαρτύρονται καθημερινά, για να φυλάξουν, de coopérer le plus possible, την ελευθερία της του ανθρώπου και της ορθοδοξίας, pour la liberté de l'homme et de l'orthodoxie. Επίσης, το barcode system. Donc le système du barcode et η πρώτη γραμμή, η μεσαία και η τελευταία,
είναι τα 666. À l'intérieur du barcode, entre le début et la fin, il y a un code qui dit 666. Είμαστε αυτή τη στιγμή έξω από τη Βουλή. À partir de cet instant, nous sommes en dehors de l'Assemblée nationale, dehors devant. Και έχουμε κλείσει τον πιο κεντρικό δρόμο της Ελλάδος. Et nous avons fermé l'ensemble du centre le plus important de la Grèce. Ζητάμε όλοι οι λαοί της Ευρώπης. Nous demandons à tous les gens de l'Europe να αντισταθούν στη συνθήκη Σέγγεν. D'annuler ou quelque chose à peu près comme ça le système de Schengen ou de le revoir complètement. Pour démiurger le kratos du Orwell. Ça, je n'arrive pas à bien mettre. Pour fiacre le kratos. Que fait pas l'État de Cromwell. Et donc, quoi, les ça se fait. Oui. Merci. Ένα χειροκρότημα για το ΣΤΑΡ. Για το ΣΤΑΡ που συμπαραστρέφεται στον αγώνα μας. Το ΣΤΑΡ. Ευχαριστούμε τη διεύθυνση του ΣΤΑΡ. Ευχαριστούμε τη διεύθυνση του ΣΤΑΡ. Διακοπές εξαρτηθούν για τα μας και δείχνει τον αγώνα μας σε ολόκληρη την Ελλάδα. Θα νικήσουμε. Έξω από τη Βουλή διακοπές. Διακοπές έξω από τη Βουλή θα κάνουμε. Έξω από τη Βουλή! Διακοπές! Έξω από τη Βουλή! Διακοπές! Έξω από τη Βουλή! Διακοπές! Για άλλη μία ακόμα φορά τη γνώμη του κυρίαρχου λαού. Δεν είμαστε αυτοί οι 200-500, τα 500 άτομα σήμερα. Μην ξεχνάτε ότι κάνουμε συνεχόμενη διαμαρτυρία επί 24ωρου βάσεως. Είναι η τρίτη ημέρα σήμερα, 24 ώρες του 24ωρου, που βρισκόμαστε έξω από τη Βουλή και διαμαρτυρώνοντα κατά της συνθήκης του Σέγγεν. Εδώ θα μείνουμε, το δηλώνουμε στον ελληνικό λαό ότι θα μείνουμε εδώ όσο χρειαστεί, κυρίως το δηλώνουμε εδώ στον κύριο Πρωθυπουργό,
στον κύριο πρόεδρο της Βουλής και σε όλους τους εκπροσώπους ότι δεν φεύγουμε από εδώ, όσοι και να είμαστε, εάν δεν ορίσουν να γίνει δημοψήφισμα. Δεν φεύγουμε, πρέπει να φύγουμε. Εδώ, 5 μέρες, 10 μέρες, 20 μέρες, όλο το καλοκαίρι. Και τώρα, Περιμένετε να δούμε ένα φύρα. Εδώ η σημαία. Εδώ, να κάψουμε τη σημαία της ΕΟΚ. Την κατάσταση της ΕΟΚ. Ελλάδα σημαίνει ορθοδοξία! 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 Ελλάδα σημαίνει ανήσε βρέος! Ρωτάμε! Σημαίνει ανήσε βρέος! Σέγγε σημαίνει Ελλάδα τρώμε λίγο ήλιο και να διαμαρτυρηθούμε πιο πολλά από τη συμφωνία με 142 ψήφους. Δεν μπορεί να υπογραφεί, διότι δεν είναι σωστό. Πρέπει να περάσουν το 51. Αυτοί παρανόμως λειτουργούν και δεν είναι σωστό αυτό. Σημαίνει Ελλάδα σκλάβο μένει. Κάτω η κούτα του Σιμίτη.
θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνει δημοψήφισμα. Δεν μπορεί να περάσει από το δίκτυο δημοψήφισμα. Δεν είναι δυνατόν. Αλλά εγώ ρωτάω το εξής. Αφού βλέπουν από τα κανάλια της τηλεόρασης που έχουν κράτησουν τη δημοψήφισμα των 5 και 6 και 7.000 ανθρώπων που είναι στην τριπτική πλειοψηφία. Είναι συντριπτική πλειοψηφία. Διότι διαδόθηκε ότι έπεσε γραμμή, κυβερνητική γραμμή δόθηκε να μην έρχονται τα κανάλια. Λοιπόν, ευχαριστούμε το ΣΤΑΡ που αν δόθηκε όντως κυβερνητική εντολή, το παραβίασε. Ξέρουμε ότι τα κανάλια χρωστάνε πολλά λεπτά στην κυβέρνηση και οι διευθυντές τους υποχωρούν. Αλλά σε εσάς σας ευχαριστούμε αν σπάσετε το επάρκο. Πιστεύουμε και ότι τα άλλα τα κανάλια είναι δημοκρατικά και θα σπάσουν και αυτά το επάρκο. Πάντως ένα χειροκρότημα για εσάς που είστε εδώ.
πάλι κατά μου.